Μια θάλασσα οδύνης από τη Λέσβο στα Κύθυρα. Τα νερά του Αιγαίου έγιναν για ακόμα μια φορά ο υγρός τάφος μεταναστών, κυρίως γυναικών από την Αφρική, που ξεκίνησαν από τα παράλια της Τουρκίας με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Ελπίδα που έπνιξαν τα μανιασμένα κύματα. Μπροστά στα δικά μου μάτια είδα 5 να πνίγονται. On a different note, I would like to express my deep sorrow for the tragic loss of life that occurred this morning, late last night in the Aegean in 2 separate shipwrecks, despite the heroic efforts of the Greek Coast Guard. Στο ναυάγιο της Λέσβου, στη φωνική Λέμβο, επέβαιναν κατά πληροφορίες 40 πρόσφυγες και μετανάστες. Στην περιοχή έπνεαν άνεμη έκταση τοπικά πάνω από 8 μποφόρ. Τα τουρκικά παράλια θα ξεκινήσει. Καταγωγή είναι αφρικανικές χώρες κυρίως. Για μια ακόμα φορά η ανοχή της Τουρκίας στα κυκλώματα των αδίστακτων διακινητών κόστισε ανθρώπινες ζωές. Όσο η τουρκική ακτοφυλακή δεν εμποδίζει τη δράση τους, τόσο οι διακινητές στηβάζουν δυστυχισμένους ανθρώπους χωρίς μέτρα ασφαλείας σε σκάφη που δεν αντέχουν τις καιρικές συνθήκες, θέτοντας τις ζωές τους σε θανάσιμο κίνδυνο. Λιμενικές αρχές, αστυνομία, πυροσβεστικοί και κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσαν. Αρκετοί ακόμα αγνοούνται, με την ελπίδα να βρίσκονται στην ξηρά. Υπάρχουν πληροφορίες ότι κατά την αποβίβαση των ατόμων όσοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή, είναι και αρκετά άτομα τα οποία διέφυγαν προς τη βόρεια πλευρά του νησιού. Let me express on behalf of the Commission, but also on my behalf, our grief over the tragic loss of life in the Aegean this morning. One life lost is one life too many. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 80 μετανάστες έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί από το ναυάγιο εστιοφόρου σε θαλάσσια απόκριμνη περιοχή στο διακόφτη Κυθύρων. Αυτό τώρα το σκάφος φεύγει από τα παράλια της Τουρκίας, διασχίζει όλο το Αιγαίο. Θα πρέπει να περάσει από τα Κύθυρα για να πάει η Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 95 άνθρωποι επέβαιναν στο σκάφος, με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης να συνεχίζεται υπό δυσμενείς συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμη ένταση έως και 10 μποφόρ. Εκείνο που είναι αυτονόητο είναι ότι δεν φεύγουν από μόνα τους τα σκάφη από τα τουρκικά παράλια για να διασχίσουν το Αιγαίο. Και αυτό που έγινε χθες από τους διακινητές ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια. Εργαλεία ταλαιπωρεί και δυστυχισμένοι. Εντάξει, εργαλεία. Είναι εργαλεία στα χέρια του κυρίου Ερντογάν.